Αγίας Παλαιοχωρίου. Με ταχύς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων στο Παλαιοχώρι. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που υλοποιούνται από την Ομαρχία Χαλκιδικής έχουν ως στόχο τη θωράκιση της περιοχής, η οποία στο παρελθόν έχει δοκιμαστεί από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ήδη έχει προχωρήσει η εγκατάσταση του εργολάβου και φτιάχνονται το ζαρζανέτι. Το ζαρζανέτι που γίνεται στα πρανή του ρέματος, το οποίο θα δημιουργήσει, όπως είπαμε, την ασφάλεια ώστε να μην διαβρώνεται το πρανές και να υπάρχει μια ασφάλεια η οποία θα θωρακιστεί καλύτερα όλο το χωριό του Παλαιοχωρίου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ μεγάλο, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου 100.000 ευρώ, που αφορά και κάποιες πλημμυρικές παρεμβάσεις και στην περιοχή του Νεοχωρίου. Είναι ένα έργο υποδομής, ένα έργο το οποίο θα δώσει και μια αισθητική παρέμβαση στην περιοχή εδώ του Παλαιοχωρίου. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία που έχουμε με το Δήμο, με τον Αντιδήμαρχο, τον Βασίλη Τομοσχόπουλο, ο οποίος παρευρίσκεται συνεχώς στο έργο. Ο εργολάβος είναι πάρα πολύ καλός συνεργάσιμος. Θέλω να σε χαρώ τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για το πολύ ωραίο έργο το οποίο υλοποιείται εδώ. Είμαστε χαρούμενοι που πραγματικά θα έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να απολαμβάνουμε ένα σπουδαίο έργο υποδομής. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου να είναι πολύ μεγάλο το έργο, μέχρι τέλος του χρόνου να έχει τελειώσει. Μετά από τις παρεμβάσεις και τις διεκδικήσεις που εκφράσαμε, βρήκαμε ευτυχώς καλοπροαίρετα αυτιά και βρήκαμε και αυτιά ανθρώπων που, εν πάση περιπτώσει, δείχνουν ότι πονούν τη Χαλκιδική, πονούν τη Βόρεια Χαλκιδική, αυτή την περιοχή την οποία εγώ πολλές φορές αναπτυξιακά χαρακτηρίζω πολύπαθη. Βρήκαμε λοιπόν την άμεση ανταπόκριση από την Νομαρχία για Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, τόσο ό,τι αφορά το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο το οποίο γίνεται στο Χαβρία της τάξης του 1 εκατομμυρίου 100.000 ευρώ. Έργο το οποίο και εσείς ήδη είδατε την πρόοδό του και την εξέλιξή του. Ένα έργο το οποίο πραγματικά αλλάζει την περιοχή και έναν ταμιευτήρα ύδατος και δυστυχώς και λιμάτων μέχρι τώρα. Από κατάρα φιλοδοξεί να το μεταμορφώσει σε ευλογία για την περιοχή, μαζί και το παράλληλο έργο φυσικά του βιολογικού που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά την φάση της παραλαβής των μελετών. Ήδη ξέρετε ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει παραλυφθεί από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και θεωρώ ότι το έργο από πλευράς οριμότητας βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο και φιλοδοξούμε ότι θα ενταχθεί άμεσα. Εκείνο το οποίο μέχρι χθες φαινόταν ακατόρθωτο, σήμερα είναι όχι απλώς εφικτό, αλλά έχει καταντήσει ρουτίνα. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της Νομαρχίας, τον πανάξιο νομάρχη τον κύριο Στέργιο Ζωγράφο, τον αντινομάρχη τον κύριο Τζίτζο, γιατί ανταποκρίθηκαν σε όλες τις εκκλήσεις του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Επειδή κατά καιρούς κάποιοι συνδημότες μας έχουν βγάλει το παράπονο και οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ το χωριό για χαμένα χρόνια και χαμένες τετραετίες, όχι μόνο τις έχουμε πάρει πίσω, αλλά τις παίρνουμε από ό,τι φαίνεται πολλαπλάσια. Πάρα πολύ σημαντικό και από ό,τι φαίνεται θα γίνει πολύ γρήγορα με βάση από αυτό που ξεκινήσαμε. Εγώ είμαι ο νέος πρόεδρος του χωριού, έχω μια άριστη συνεργασία με τον Δήμαρχο, με τον Αντιδήμαρχο, με αγκαλιάσαν πολύ ένθερμα και πιστεύω ότι και εγώ θα τους ανταμείψω με το έργο που θα επιτελέσω για το χωριό μου. Παράλληλα, σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του οδικού άξονα Μεγάλης Παναγίας Παλαιοχωρίου. Πρόκειται για δύο στρώσεις, γιατί υπήρχαν μεγάλες καθυζήσεις και μεγάλες προβληματισμάτες με νερά. Υπήρχαν μεγάλα προβλήματα που έχρεζαν ανακατασκευή του δρόμου. Όλα τα τελευταία χρόνια υπήρχαν πολλά ατυχήματα, γιατί υπήρχαν μεγάλες ευθυρίες και τα αυτοκίνητα έπιαναν μεγάλες ταχύτητες και γι' αυτό υπήρχαν ατυχήματα και ήταν το αίτημα της κοινωνίας εδώ για να μπορέσουμε να ανακατασκευάσουμε το έργο. Ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται γιατί είναι πάνω στον ήδη ασφαλτοστρωμένο δρόμο, αλλά απαράδεκτο κυκλοφοριακά δρόμο που υπήρχε πρώτα, προϋπολογισμού 410.000 ευρώ. Ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο που και αυτό η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μπόρεσε να βρει τους πόρους και να ανακατασκευάσει ώστε οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της Χαλκιδικής να περνάνε από αυτό το κομμάτι με περισσότερη κυκλοφοριακή ασφάλεια, που είναι το μέλλον, που είναι το πρωτεύον ζήτημα για όλους μας, αφού η Χαλκιδική δέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες αλλά και οι ίδιοι οι Χαλκιδικιώτες κυκλοφορούν πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι.